Ελλάδα 101 να κατευθυνθείτε για πλατεία Ελευθερίας. Άφησαν τις οικογένειές τους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα και έκαναν ρεβεγιόν στο καθήκον. Ωραία, ηρεμήστε, μην έχετε κάποιο άγχος. Πολύ σύντομα θα είμαστε κοντά σας, εντάξει. Έχουμε ένα ασανσέρ. Ο λόγος για τους διασώστες, αστυνομικούς και πυροσβέστες που έκαναν αλλαγή του χρόνου στην υπηρεσία, εκπληρώνοντας το καθήκον τους, ανταλλάσσοντας ευχές για τη νέα χρονιά. Εγώ εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει μια χρονιά γεμάτη υγεία χωρίς προβλήματα. Και στα δικά μας τα παιδιά, στη δική μας οικογένεια, στο προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας, να είναι γεροί και τυχεροί και να μην ξαναβιώσουν ποτέ αυτά που έχουν περάσει τον τελευταίο καιρό, αυτά τα γεγονότα που πραγματικά για μας ήταν πολύ δύσκολα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Εμάς δεν μας ρωτάνε ποτέ πού εργάζεστε, πού δουλεύετε. Δηλαδή, όπως κάποιες άλλες υπάλληλους ή υπηρεσίες, εμείς πού υπηρετείτε, εμείς τι κάνουμε, υπηρετούμε τον πολίτη. Η δουλειά μας είναι τέτοια, η οποία δεν μας επιτρέπει να είμαστε κοντά στις οικογένειές μας. Καλός ή κακός, το έχουμε επιλέξει, οπότε θα είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τον πολίτη. Οι ευχές μας είναι να έχει υγεία όλος ο κόσμος, για τις οικογένειές τους και για τους οικείους τους και χωρίς προβλήματα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και στην πυροσβεστική υπηρεσία, καταγράφοντας τα πρώτα περιστατικά της νέας χρονιάς με την βάρδια να κυλά ομαλά, καθώς δεν σημειώθηκαν σοβαρά περιστατικά. 12 και ένα λεπτό σήμανε συναγερμός μετά από φωτιά σε καμινάδα, ενώ λίγη ώρα αργότερα κλήθηκαν και την κατάσβεση κάδων που πήραν φωτιά από τα πυροτεχνήματα. Μια καμινάδα ήταν ακριβώς 12 και ένα την ώρα που ειδοποιηθήκαμε. Ήταν ένα περιστατικό που το βγάλαμε εις πέρας σχετικά γρήγορα και εύκολα. Ευτυχώς δεν υπήρχαν ιδιαίτερα υλικές ζημιές και μακάρι να είναι από τα ελάχιστα που θα έχουμε σήμερα. Οι κάτοικοι του σπιτιού αντιμετώπισαν με ψυχραιμία, γιατί είχαν ξανακάνει τέτοιο συμβάν στο παρελθόν και γνώριζαν τις συνέπειες και πώς να κινηθούν σχετικά μέχρι να πάμε εμείς. Και ακολούθησε ένας απεγκλωβισμός σε ασανσέρ. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα συμβάντα. Ελπίζουμε, είναι κάτι ανησυχητικό. Δεν είναι τίποτα ανησυχητικό. Ελπίζουμε μέχρι το πρωί να μην έχουμε τίποτα άλλο. Πάντα είμαστε στις επάλξεις. Ο πολίτης μπορεί να κοιμάται ήσυχος. Εμείς είμαστε εδώ για αυτόν. Και για ένα ειδικό που λέγαμε τον συνάδελφο εδώ πέρα, για το 2024, επιτέλους να μπούμε στο επικίνδυνο και ανθυγιεινό. Υγεία για ευτυχία για όλο τον κόσμο, στις οικογένειες όλων, για την πυροσβεστική λιγότερα συμβάντα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πραγματοποιήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού σε ασανσέρ, ενώ γύρω στις 2 τα ξημερώματα, 10 άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου εκδηλώθηκε φωτιά σε ακατοίκητο κτίσμα. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο, ενώ δεν κινδύνεψαν παρακείμενα σπίτια.